ζητάω από όλες και όλους να εμβολιαστούν όσοι δεν το έχουν κάνει ακόμα, γιατί είναι το μόνο διαβατήριο στη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Είναι το μόνο διαβατήριο στην ενίσχυση των τουριστικών ροών. Είναι το μόνο διαβατήριο που θα κρατήσει τη χώρα μας ανοιχτή. Ο ελληνικός τουρισμός ξέρει να κερδίζει μάχες, θα κερδίσει και αυτή, με συνεχή επαγρύπνηση και προσπάθεια και με όχημα τον εμβολιασμό. Αυτό δήλωσε από το Ηράκλειο ο Υπουργός Τουρισμού, ο οποίος πραγματοποίησε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τουριστικούς φορείς και με τον Δήμαρχο Χερσονήσου. Πρέπει όλοι να σπεύσουμε να εμβολιαστούμε, διότι με αυτόν τον τρόπο και θα μειώσουμε τη μετάδοση, άρα τα κρούσματα, άρα δεν θα έχουμε αρνητικά μέτρα. Εμένα μου φαίνεται αδιανόητο άνθρωποι οι οποίοι ζουν από τον τουρισμό να υπονομεύουν τον τουρισμό με το να μην εμβολιάζονται. Διότι ο μόνος τρόπος να κλείσει ο τουρισμός είναι οι μη εμβολιασμένοι να μεταδίδουν και να αυξάνουν τα κρούσματα αυτά τα οποία αυξάνουν να οδηγήσουν άλλες χώρες στο να μας κλείσουν. Αυτό το οποίο θέλουμε να τονίσουμε άλλη μια φορά είναι η συνεργασία και η συνέργεια που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας, αλλά και είναι μονόδρομος ο εμβολιασμός. Το σημείο καμπής είναι πολύ σημαντικό, καθώς η μετάλλαξη τύπου Δέλτα έχει δημιουργήσει μεγάλους αριθμούς κρούσματων, αλλά μας δίνεται η δυνατότητα και το χρονικό περιθώριο εμβολιαζόμενοι όλοι να ανασχέσουμε την πανδημία. Νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να δοθεί σήμερα, ενώ η παρουσία του Υπουργού του κ. Θεοχάρη δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον της κυβέρνησης, ούτως ώστε το τουριστικό προϊόν να πάει όσο γίνεται καλύτερα. Και είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την πορεία αυτή της ολοκλήρωσης και των εμβολιασμών, με όποιο τρόπο και όποιο μέσο μας ζητηθεί. Με στόχο την αύξηση των εμβολιασμών και την διατήρηση των θέσεων εργασίας, ο Υπουργός Τουρισμού έστειλε τα δικά του μηνύματα από το νησί μας, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου στην περίπτωση αύξησης των κρουσμάτων. Η μάχη που δίνουμε είναι να μας κλείσουν οι άλλες χώρες. Και για να συμβεί αυτό, πρέπει εμείς να δείξουμε ότι έχουμε έλεγχο της κατάστασης. Άρα, συμπεριφορές λανθασμένες και εκτός του νόμου δεν πρέπει να γίνουν ανεκτές και ελπίζω να μην υπάρχουν καν, διότι οι επαγγελματίες έχουν σοβαρότητα. Η Κρήτη έχει δείξει με ελάχιστες εξαιρέσεις μια σοβαρότητα και νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έχουμε αποφάσεις τύπου Μυκόνου. Και του εξέδωσα αυτό το μοτό που λέω τις τελευταίες μέρες, ότι εάν χτυπάτε την αυαρχίδα θα βουλιάξει ο στόλος όλος με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Τα ξενοδοχεία καραντίνας. Θέλω να σας πω ότι η Κρήτη δεν έχει πρόβλημα. Πάλι σας λέω, η Κρήτη δεν είναι Μύκονος. Έχουμε αρκετά δωμάτια στα ξενοδοχεία καραντίνας και είμαστε stand-by να βρούμε και άλλα όποτε αυτό χρειαστεί, ευχόμαστε να μην χρειαστεί. Πρέπει να εμβολιαστούν όλοι, το μήνυμα του Νίκου Χαλκιαδάκη, ενώ προς την κατεύθυνση αυτή στοχεύουν οι κινητές μονάδες για τον εμβολιασμό εργαζομένων στα ξενοδοχεία από την ερχόμενη εβδομάδα. Από τη Δευτέρα θα ξεκινήσει η ΔΥΠΕ να έρχεται σε κινητές μονάδες στα ξενοδοχεία, ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να πηγαίνουν να εμβολιάζονται. Υπάρχουν ξενοδοχεία που έχουν εμβολιαστεί γύρω στο 70-75%, αλλά πρέπει να εμβολιαστούν όλοι οι παιδιά. Ο τουρισμός είναι ο γιατρός της ελληνικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Τουρισμού, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε στην αυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, την Κρήτη, καθώς και σε θαρρυντικά στοιχεία των αφήξεων τουριστών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Φέτος κάποιες μεμονωμένες μέρες ξεπέρασε και το 2019. Νωρίτερα ο Υπουργός Τουρισμού βρέθηκε στη Λότζια, όπου στο επίκεντρο βρέθηκε το οραματικό σχέδιο του Δήμου για τη δημιουργία μαρίνας, χωρητικότητας, 1000 θέσεων μπροστά από το Παγκρίτιο στάδιο. Μία μέγα μαρίνα στην Κρήτη είναι για μένα, είναι αυτονόητη. Αυτό είναι σε ένα πλαίσιο που ταιριάζει με τη στρατηγική μας. Τέλος, να πω ότι ήδη εκπονούμε και σε συνεργασία με τη Διανέωση μια στρατηγική μελέτη για την ανάπτυξη των μαρινών.